και κουμπάει την Παναγία επάνω στη θάλασσα και η Παναγία σηκώθηκε όρθια το εικόνισμα και περπάτησε πάνω στα νερά η εικόνα και έφτασε κολυμπώντας η εικόνα μέχρι το Άγιο Όρος που είναι σήμερα η Παναγία, η Πορταΐτισσα, στη Μονή Ιβύρων. Της οποίας κουνείται θαυματουργικό στο καντήλι. Το καντήλι ακριβώς κάθε φορά. Και όταν υπάρχει κάποιος λόγος σημαντικό. Βλέπουμε λοιπόν ότι το τρομερότερο και το δυστυχές είναι ότι και τότε και σήμερα ακόμα, πατέρα Μάξιμε, ότι και αυτό πρέπει να κάπου να διαγραφεί μέσα από, από το πνεύμα των χριστιανών. Το είπε ο Πατριάρχης, είναι υποχρεωτικό να το κάνουμε. Το είπε ο Δεσπότης, είναι υποχρεωτικό να το κάνουμε. Το είπε ο Ηγούμενος, είναι υποχρεωτικό να το κάνουμε. Το είπε ο Παπάς στις ενορίες μας, είναι υποχρεωτικό να το κάνουμε. Είναι λάθος αυτό. Η Ορθοδοξία δεν είναι προσωπολήπτης. Δεν σκέφτεται εάν αυτά τα οποία λέγει κάποιος, έστω και αν είναι πατριάρχης, έστω οτιδήποτε και αν είναι, δεν έχει η Ορθοδοξία, ο πιστός λαός, δεν οφείλει υπακοή εάν αυτά δεν αναφέρονται μέσα στο βιβλίο του το δω. Εάν δεν αναφέρονται στα βιβλία μας. Εμείς αυτό που κοιτάμε είναι αυτά που λέει ο ηγούμενος. Αυτά που λέτε εσείς κάθε φορά από το κανάλι. Αυτά που λέει ο Δεσπότης. Αυτά που λέει ο εκάστοτε Πατριάρχης. Οφείλουμε υπακοή. Οφείλουμε υπακοή σε όλα αυτά τα οποία λέει. Εάν σε όλα αυτά τα οποία λέει. Εάν ο Πατριάρχης αυτά τα οποία λέει είναι σύμφωνα με το πιδάλιο, είναι σύμφωνα με τις αποφάσεις της Εκκλησίας μας. Διότι εάν δεν είναι σύμφωνα με τις αποφάσεις της Εκκλησίας μας, τότε δεν οφείλουμε υπακοή. Όπως καλά κάνανε οι χριστιανοί εκείνη την εποχή και δεν υπακούσανε. Ναι, οπωσδήποτε. Είναι αυτό που λέμε εμείς ότι πειθαρχήν δι Θεό μάλλον οι ανθρώπους. Αυτό που λέει και πειθαρχούμε στον Πατριάρχη μας, υπακούμε, σεβόμεθα στον Μητροπολίτη, στον Αρχιεπίσκοπό μας, στους ιερείς μας, στους πνευματικούς μας, όταν είναι οι αποφάσεις ορθόδοξες. Σύμφωνα με αυτά που λέγουν οι Άγιοι μας. Βεβαίως, γιατί πρώτα αυτή είναι υποχρεωμένη. Η τυφλή υπακοή δεν οφείλεται, διότι επιτρέψτε μου την έκφραση. Βεβαίως. Ότι μπορεί κάποιος να είναι ανήθικος και να είναι κληρικός ή να σου πήγαινε πνίξου παιδάκι μου, θα κάνουμε υπακοή. Αδύνατο να κάνει κάποιος υπακοή. Επομένως, πότε κάνουμε υπακοή? Υπακοή πράττουμε όταν είναι σύμφωνα αυτά που μας λένε με το θέλημα του Θεού. Και γι' αυτό εγώ την ημέρα της χειροτονίας μου, όταν χειροτονούμε και γινόμουν μοναχός, την ώρα που γινόταν το μυστήριο της κουράς, ομίλησα και είπα σεβασμιότατε, δήλωσα τρία πράγματα. Παρθενία, ακτιμοσύνη, υπακοή, εφόσον σε αυτά τα οποία μου λέτε είναι σύμφωνα με τους ιερούς κανόνες. Εφόσον αυτά που είναι σύμφωνα με τους ιερούς κανόνες, τότε δηλώνουμε υπακοή. Πολύ σωστά. Επικαλούνται πατέρα Νεκτάρη. Σωστά λοιπόν, σας διακόπτω, σωστά λοιπόν έκαναν τότε και αντέδρασαν, διότι ήταν αντορθόδοξη η απόφαση της Συνόδου να κατεβάσουν οι χριστιανοί και να κάψουν μάλιστα τις εικόνες. Πού ακούστηκε από ορθόδοξο πατριάρχη? Και δυστυχώς δεν ήταν ο μοναδικός πατριάρχης. Ακολούθησαν και τα υπόλοιπα. Ακολούθησαν και τα υπόλοιπα πατριαρχία μετά. Ακολούθησαν αρχιεπίσκοποι. Και γι' αυτό διαβάζουμε σήμερα στο συνοδικό, βλέπουμε ο ένας αρχιεπίσκοπος, ο δεύτερος, και γι' αυτό όταν συνεκλήθηκε η 7η Οικουμενική Σύνοδο, τελικώς, ας ήταν πατριαρχάδες, ας ήταν δεσποτάδες, ας ήταν ιερείς, τους αναθεμάτισε η 7η Οικουμενική Σύνοδο. Αντιθέτως, τον Άγιο Θεόδωρο τον Στουδίτη, τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό και όλους όσοι αρχιεπισκόπους ή μητροπολίτες αγωνίστηκαν υπέρ των Αγίων εικόνων, αυτούς σήμερα τους μακαρίζουμε. Τον Άγιο Ταράσιο, τον Άγιο Ταράσιο και τους έχουμε ως Αγίους της Εκκλησίας μας. Βεβαίως. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν να σε μια αντορθόδοξη απόφαση να αποφασίσουμε. Και γι' αυτό έγινε όλη αυτή η διαμάχη, διότι ο Πατριάρχης είχε τη δύναμη του κράτους εκείνη την εποχή και μπορούσε δια της βίας και δια των όπλων να επιβάλλει τη γνώμη του. Οι χριστιανοί πέρασαν διωγμούς, νίκησαν και εορτάζουμε σήμερα την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Μάλιστα. Αυτό εορτάζουμε σήμερα. Το ότι δεν πέρασε με λίγα λόγια του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. Δεν πέρασε του πλανεμένου Πατριάρχη τότε. Γιατί λέγουν πολλοί, νομίζουν ότι δεν πλανώνται. Μόνο ο Πάπας
Πιστεύετε όχι αυτό? Ότι είναι αλάθητος. Ότι είναι αλάθητος. Ο δικός μας ο πατριάρχης και να πλανηθούν μπορούν και σε παραπτώματα μπορούν να πέσουν και γι' αυτό και καθαρούνται πατριάρχε και τιμωρούνται πατριάρχε και αρχιεπίσκοποι και μητροπολίτες και ηγούμενοι και μοναχοί και οποιοσδήποτε. Νομίζω ότι η εκκλησιαστική ιστορία πατέρα βρίθη από επισκόπους και από αρχιεπισκόπους και από πατριάρχες που υπήρχαν αυτό σήμερα, λοιπόν, αυτό σήμερα λοιπόν είναι Διόσκορος, η Κυριακή. Νεστάριες και λοιπά. Εορτάζουμε ακριβώς αυτό σήμερα. Καταδικάσαμε όλους και νίκησε η Ορθοδοξία. Βεβαίως. Εδώ θα ήθελα να πω κάποια πράγματα στους αγαπητούς τηλεθεατές μας, στους ευσεβείς και εκλεκτούς χριστιανούς, ότι βλέπουμε, όπως σας είχα πει σε παλαιότερες εκπομπές, αγαπητοί μου και ευσεβείς μου χριστιανοί, ότι παντού, σχεδόν πάντα, πίσω από όλα τα πράγματα βρίσκονται οι Εβραίοι. Λοιπόν, και εδώ στην Οικονομαχία οι Εβραίοι ξεκίνησαν το θέμα. Ως γνωστόν, εκκλησιαστική και παγκόσμια ιστορία, την Οικονομαχία την άρχισε ένας αυτοκράτορας, ο Λέων ο Ίσαυρος. Λοιπόν, αυτός ήταν πρώην χειροβοσκός και τον βρήκαν κάποιοι Εβραίοι όταν κοιμόταν κάτω από ένα δέντρο και εκεί του είπαν, εμείς θα σε κάνουμε αυτοκράτορα και εσύ θα μας κάνεις τα θελήματά μας. Συμφωνείς? Συμφωνούν. Και πράγματι μετά από λίγο καιρό τον κάνουν αυτοκράτορα, είχαν την δύναμη και τον έκαναν αυτοκράτορα και αμέσως τον πίεσαν να κάνει αυτά τα οποία ακούσατε προηγουμένως, να κατεβάσει τις άγιες και ιερές και σεβάσμιες εικόνες από τις εκκλησίες, να μην προσκυνούν πλέον οι χριστιανοί τις εικόνες και να καταστρέψουν και να κάψουν όλες τις άγιες και σεβάσμιες εικόνες και να κυνηγήσουν όλους εκείνους τους ευσεβείς χριστιανούς οι οποίοι θα αγωνιζόταν για να μην κατορθωθεί αυτό. Και ουσιαστικά τους κατηγορούς, όχι ουσιαστικά, και το πρόσχημα βέβαια όπως συνήθως όλοι οι αιρετικοί, ό,τι θέλουν να κάνουν και ό,τι θέλουν να πούν και την αίρεσή τους τη στηρίζουν σε εδάφια και σε χωρία της Αγίας Γραφής. Οι περισσότεροι αιρετικοί στηρίζονται σε εδάφια και χωρία της Αγίας Γραφής. Και εκείνοι λοιπόν. Τα οποία παρερμηνεύουν πάντοτε. Παρερμηνεύω, βέβαια, τα παρερμηνεύω. Και το χωρίο αυτό δεν ήταν άλλο από το χωρίο που υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη μέσα στις 10 εντολές, ότι Κύριόν σου τον Θεό σου αυτό μόνο προσκυνήσεις και αυτό μόνο λατρεύσεις. Και είπαν ότι μόνο το Θεό μας πρέπει να προσκυνούμε και να λατρεύουμε και ως εκ τούτου όλα τα άλλα, τα οποία είναι κτίσματα, δεν πρέπει ούτε καν να τα τιμούμε, όχι να τα λατρεύουμε. Και φυσικά αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο λάθος, μια διαστροφή, διότι όπως λέγει και ο Μέγας Βασίλειος και όλοι οι χωρίοι των Αγίων Πατέρων μας, εμείς δεν προσκυνάμε χριστιανοί τις εικόνες ως είδωλα, δεν προσκυνάμε το ξύλο, δεν προσκυνάμε το χαρτί, δεν προσκυνάμε τον τοίχο που είναι η αγιογραφία πάνω, εμείς προσκυνάμε το πρωτότυπο. Η τιμή του πρωτοτύπου, η τιμή της εικόνος επί το πρωτότυπο να αναβαίνει, λέει ο Μέγας Βασίλειος και όλη η χωρία των Αγίων Πατέρων. Όπως συμβαίνει άλλωστε και με μια φωτογραφία του πατέρα μας, της μητέρας μας, του ενός προσφυλούς μας προσώπου, την οποία τιμώντας την εικόνα, την φωτογραφία αυτή, αποδίδουμε την τιμή στο εικονιζόμενο πρόσωπο. Πατέρα Μάξιμε, αν επιτρέπετε. Ευχαριστώ. Βλέπουμε ότι στην εντολή αυτή που έδωσε ο Θεός στο Μωυσή επάνω στο όρος του Σινά, που λέει «Ου ποιήσεις σε αυτόν είδωλον, ουδέ παντός ομοίωμα». Δεν θα κάνεις κανενός ομοίωμα. Ναι. Εκεί βασίζονται οι αιρετικοί. Ουδέ λατρεύσεις, ουδέ προσκυνήσεις αυτά. Είναι απόλυτος ο Θεός. Και γι' αυτό οι αιρετικοί, οι χιλιαστές, οι προτεστάντες, οι λουθυριανοί, οι βαπτιστές, όλοι αυτοί, όλοι οι τάξεις των αιρετικών, εκεί πάνω βασίζονται σε αυτή την εντολή, η οποία όμως εντολή ας δούμε τι λέει στην πραγματικότητα. Διότι η εντολή δεν λέει αυτό. Το πνεύμα. Τι λέει η εντολή? Διότι ο ίδιος ο Θεός την ίδια στιγμή που δίδει στο Μωυσή ότι δεν θα φτιάξεις κανενός ομοίωμα και ούτε θα τα προσκυνήσεις, αυτομάτως μόλις κατεβαίνει από το όρος του Σινά, του λέει Μωυσή, ποίησε ένα κυβότιο, την κυβωτό της Διαθήκης. Και αμέσως επάνω του λέει φτιάξε δύο ομοιώματα χρυσά από χερουβίμ και σεραφίμ. Και μάλιστα έδωσε εντολή να πηγαίνουν και να τα λιβανίζουν κιόλας. Ορισμένες και διατεταγμένες ώρες. Δηλαδή ο ίδιος ο Θεός που δίνει από τη μια στιγμή την εντολή ότι δεν θα φτιάξει κανένας ομοίωμα, αμέσως μετά ο ίδιος λέει φτιάξει ομοίωμα το χερουβίμ. Άρα ή παλαβός είναι ο Θεός ο περιμηγέννητο, ή κάτι άλλο εννοεί λοιπόν η εντολή. Δεν μπορεί από τη μια να λέει μη φτιάξεις ομοίωμα και από την άλλη να λέει φτιάξε αμέσως το ομοίωμα. Εννοεί ότι δεν θα φτιάξεις ομοίωμα υπό τον τρόπο ότι θα το προσκυνήσεις σαν Θεό σου, διότι εις Κύριος ο Θεός. Και εμείς έναν Κύριο λατρεύουμε, έναν προσκυνούμε. Σε κάθε Κυριακή στην Εκκλησία μας φωνάζουμε και λέμε εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, τη Θεοτόκο, τους Αγίους μας,
τις εικόνες, τους πάντες, τους τιμούμε, όπως πολύ σωστά είπατε, τους τιμούμε όπως έχουμε τους γονείς μας σε μία φωτογραφία, όπως έχουμε τη γιαγιά, τον παππού. Έρχονται οι αιρετικοί και λένε, μα γιατί πηγαίνετε και τι σας σπάζεστε? Γιατί είναι κακό όταν εγώ τον αδελφό μου που ζει στο εξωτερικό ή τη μητέρα μου ή τους συγγενείς μου όταν είναι νεκροί, εάν πάρω μια φωτογραφία και την ασπαστώ, είναι... σημαίνει ότι λατρεύω τη φωτογραφία? Φυσικά και όχι. Είναι μια ένδειξη αγάπη και σεβασμού. Είναι μια ένδειξη ακριβώς αγάπη και σεβασμού. Διότι οι Άγιοι που εικονίζονται είναι άνθρωποι, όπως είμαστε και εμείς, οι οποίοι πρώιμον έδωσαν το αίμα τους και είναι τα αδέλφια μας, πνευματικά αδέλφια. Έχω δικαίωμα λοιπόν το πνευματικό μου αδελφό να τον αγκαλιάσω. Και επειδή δεν τον έχω μπροστά μου, βουτάω τη φωτογραφία του και την αγκαλιάζω και τη σφίγγω επάνω μου. Δεν μπορεί κανείς αυτό να μου το απαγορεύσει, διότι αυτό γίνεται και με τις εικόνες. Εικόνες, φωτογραφίες δηλαδή των συγγενών μας. Με αυτή την έννοια του είπε ο Θεός ότι δεν θα προσκυνήσουμε. Διότι πολλές φορές σε διάφορους Προτεστάντες, όλων τις παραφιάδες των Προτεσταντών, καθώς και στους ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά, τους λέγω το εξής. Τι λέει παρακάτω μια άλλη εντολή? Ου φωνεύσεις. Τι φάγατε σήμερα? Χοιρινό μου λέει. Και δεν το σκοτώσατε? Μάλιστα. Λέει, τι εννοείται? Η εντολή λέει ου φωνεύσεις. Δεν κάνει πάλι διάκριση το τι δεν θα φωνεύσεις. Λέει, εννοεί ανθρώπους. Άλλο το εννοεί τι γράφει, λέω. Τι γράφει? Κατά γράμμα πες μου τι γράφει. Από πού βγάζουν και βγάζουμε και εμείς το συμπέρασμα ότι δεν εννοεί μόνο τους ανθρώπους? Διότι άμα γυρίσουμε σε άλλη σελίδα θα δούμε ότι ο Θεός επιτρέπει να σκοτώσουμε ζώα για να τα φάμε. Ακριβώς λοιπόν το ίδιο και εδώ. Λέει, δεν θα λατρέψεις, δεν θα φτιάξεις ομοίωμα. Στην άλλη σελίδα λέει όμως φτιάξε ομοίωμα. Εννοεί ότι δεν θα φτιάξει ομοίωμα, διότι εγώ είμαι ο Θεός. Δηλαδή ομοίωμα το οποίο θα το λατρέψουμε ως Θεό μας. Αυτό θα πρέπει να ξέρουν και οι ευλαβείς χριστιανοί οι οποίοι μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Ομοίωμα το οποίο θα λατρευτεί είναι είδωλο. Αυτό είναι το είδωλο. Οτιδήποτε κατασκευάζεται προς λατρεία και το αποδίδουμε τιμάς Θεού. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, και σήμερα το διαλαλήσαμε την Κυριακή της Ορθοδοξίας, τιμούμε μόνον και λατρεύουμε τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα. Αυτό είναι το λατρευόμενο από τους Ορθοδόξους. Ναι, αυτό πιστεύουμε. Και γι' αυτό πολλοί χριστιανοί που λέμε πού πιστεύεις, είναι λάθος ο χριστιανός να πει πιστεύω στον τάδε Άγιο ή στην Παναγία. Πιστεύω στον Πατέρα, στον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα. Αποδίδουμε τιμή σε όλους τους υπολείπους. Αυτό διακηρύσσεται σήμερα στην Κυριακή της Ορθοδοξίας. Αλλά δυστυχώς οι αιρετικοί, αυτοί όλοι που ήταν Ορθόδοξοι κάποτε και αλλαξοπίστησαν, δεν διάβασαν και δεν μελέτησαν ποτέ τα βιβλία της Ορθοδοξίας. Διότι αν τα είχαν μελετήσει, πήγαν και ανοίξαν τα μάτια τους, μάλλον τα κλείσανε όταν μπήκαν μες στην αίρεση. Και τώρα διαβάζουν γραφή. Αλλά τώρα που διαβάζουν γραφή, τη διαβάζουν πλέον με κλειστά τα μάτια. Ο δαίμονας έχει κλείσει τα μάτια. Δεν μπορούν πλέον να εννοήσουν. Αντιτάσσονται, παρένθεση κάνω, εναντίον των ιερέων. Και λέει, πού υπάρχει ιεροσύνη μέσα στην Αγία Γραφή? Και πού δεν υπάρχει? Και είναι τόσο τυφλοί. Δεν βλέπουν που ο Χριστός μας ονομάζεται αρχιερέας. Για να υπνέ... αρχιερέας, μέγας αρχιερέας. Για να ονομάζεται αρχιερέας σημαίνει ότι είναι αρχηγός των ιερέων. Άρα υπάρχει ιερατείο. Μα όλοι οι φίλοι των Λεβιτών ήταν ιερείς. Υπάρχει ιερατείο λοιπόν. Αυτό είναι στην Παλαιά Διαθήκη, θα μας πούνε. Στην Καινή Διαθήκη είναι ο μέγας αρχιερεύς. Άρα υπάρχουν κατώτεροι αρχιερείς του Χριστού, άρα υπάρχουν αρχηγοί των ιερέων, άρα υπάρχει και το ονομάζει. Και υπάρχει και θυσιαστήριο, λέει προς Εβραίους επιστολή. Η θυσιαστήριο χωρίς ιερέα δεν γίνεται. Υπάρχει λοιπόν, διαβάζουν δυστυχώς με κλειστά μάτια οι αιρετικοί και δικαίως τους αφορίζει η Εκκλησία, διότι θεωρούνται πλέον πρόβατα και τους αναθεματίζει. Και τους αναθεματίζει πρόβατα τα οποία έχουν ψωριαστεί. Ανοίξαν τώρα τη γραφή και τη διαβάζουν, επαναλαμβάνω, με κλειστά τα μάτια. Αφού φυσικά τους προσκαλέσει και μία και δύο και τρεις φορές και τους παρακαλέσει να αποκτήσουν αυτές τις πλάνες, και αν δεν δέχονται να αποκτήσουν όλες αυτές τις πλάνες και τις αιρέσεις και να σπαθούν την αλήθεια και την ορθοδοξία, τότε και γι' αυτό έχει χρέος η Εκκλησία μας, όπως λέει και ο Απόστολος, ότι μετά πρώτην και δευτέρα νουθεσίαν παρετού. Ειδών ότι εξέστραπτε ότι ούτως. Μία, δύο φορές λέει θα του μιλήσεις. Μάλιστα. Ο Απόστολος. Μετά από και πέρα παράτησε τον, λέει. Ειδών να βλέπεις, λέει, ότι εξέστραπτε. Τώρα μου δώσετε την αφορμή να αναφερθούμε σε διαλόγους που γίνονται σήμερα. Λοιπόν. Αλλά όχι τώρα όμως, μετά σε κάποια άλλη στιγμή. Εδώ θα ήθελα, αγαπητοί μου και ευσεβείς μου χριστιανοί,